Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από ένα καινούριο πλατό, για μένα και ένα καινούριο κανάλι. Μια καινούργια ενημερωτική ζώνη ξεκινάει σήμερα στο Star. Θα είμαστε στο Star και περιμένουμε και από εσάς να είστε εκεί, απέναντι, παρέα μας, να περνάμε μαζί αυτές τις τρεις πρώτες ώρες της ημέρας. Πρώτες ώρες ζωντανού προγράμματος μέσα από τη συχνότητα του Star. Σήμερα είναι Δευτέρα. Μεγάλη Δευτέρα για μας, μια και ξεκινάμε και ελπίζουμε τις όποιες σας συνεννοησίες, τα όποια μικρολάθη φυσικό είναι να γίνουν σε ένα τέτοιο ξεκίνημα, να μας τις συγχωρήσετε και να είστε μαζί μας για να μας μεταδίδετε και εσείς την καλή σας ενέργεια και κυρίως τις ειδήσεις που βλέπετε να εξελίσσονται γύρω σας, να συμβαίνουν δίπλα σας για να τις μεταφέρουμε και εμείς στους υπόλοιπους τηλεθεατές μέσω της τεχνολογίας και της κάμερας. Έχουμε πολλά νέα μέσα στη διάθεσή μας. Θα τα ξεδιπλώσουμε σε λίγο στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Τρεις ώρες είναι υπεραρκετές για να δούμε την δισογραφία και ό,τι καινούργιο έχουμε ετοιμάσει. Πάμε λοιπόν ξεκινώντας με τους τίτλους της σημερινής ημέρας. Έχουμε απεργιακό πυρετό. Είναι εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων αυτή η οποία μόλις έχει ξεκινήσει, με την ΑΔΔ στους δρόμους, τα σχολεία κλειστά, τους καθηγητές στους δρόμους και γονείς και μαθητές στα κάγκελα. Έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Παιδείας σε πολύ λίγο. Οι ερωτήσεις σας μέσα από το liveview.gr θα μεταφερθούν στον Υφυπουργό Παιδείας σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Δεύτερο θέμα. Πιέσεις για νέο μνημόνιο. Όχι, λέει ο κύριος Σαμαράς. Δεν χρειαζόμαστε νέο μνημόνιο. Τι λένε τα νούμερα όμως και με τι διαθέσεις έρχεται η Τρόικα να κατασκηνώσει κυριολεκτικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα είμαστε εδώ για να το δούμε αναλυτικά. Και έχουμε και το αναδρομικό χαράτσι στο ΕΦΑΠΑΞ. Το αναδρομικό χαράτσι στο ΕΦΑΠΑΞ, το οποίο μπορεί να είναι πολύ υψηλό, μέχρι και 30%. Τι ακριβώς πρόκειται να παίρνουν οι συνταξιούχοι από εδώ και στο εξής, θα σας τα πούμε σε πολύ λίγο από τώρα. Και επιτρέψτε μου, μαζί με το Σωτήρι που είναι στο στέντι, πάμε Σωτήρι, να ξεδιπλώσουμε λιγάκι τις πηγές μας αυτή την ώρα. Ήδη οι συνάδελφοι βρίσκονται όλοι στις θέσεις τους. Και μέσα από αυτό το σκηνικό, το οποίο είναι καινούριο και ελπίζουμε να σας αρέσει, ικανοποιεί πάντως τις ανάγκες της τηλεοπτικής κάλυψης, θα πηγαίνουμε σε κάθε θέμα ξεχωριστά. Λοιπόν, θα καλωσορίσω κατευθείαν κοντά μας την Ραλιόλα Επιειδού από τη Θεσσαλονίκη. Είναι σε σχολείο της Θεσσαλονίκης η Ραλιό, για να μας μεταφέρει την εικόνα από τα σχολεία. Αν δηλαδή σήμερα που έχει κλείσει, που έχουν κλείσει οι καθηγητές στα σχολεία, κάποιοι πήγανε στις δουλειές τους και κάνουν μάθημα στα παιδιά ή όχι. Βλέπω επίσης τις συναδέλφους από την Κρήτη, είναι η Κατερίνα Μποτζάκη στην Κρήτη, μπροστά στα γραφεία του ΑΕ, εκεί όπου κάποιοι πήγανε για να κάψουν σήμερα τις οφειλές που έχουν προς τον ΑΕ, να κάψουν τα ειδοποιητήρια. Έχουμε τη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τα επεισόδια και την ένταση που είχαμε νωρίτερα, όταν οι σχολικοί φύλακες επιχείρησαν να μπουν στο Υπουργείο. Και βεβαίως έχουμε εξωτερικό δελτίο με πάρα πολλές ειδήσεις και όλους τους συντάκτες μας, τους πολιτικούς, στη διάθεση βεβαίως της εκπομπής αυτής. Όμως πρώτα, ας δούμε με τι καιρό ξεκινάμε τη σημερινή εβδομάδα, διότι μαζί με τα σχολεία που λένε να ανοίξουν, τις τηλεοπτικές εκπομπές που κάνουν πρεμιέρα, άρα μπαίνουμε πια κανονικά σε φθινοπορεινή περίοδο, έχουμε και αλλαγές στον καιρό, μας λένε οι μετεωρολόγοι. Για να δούμε λίγο χάρτη Ελλάδας, μια εικόνα γενική για να ξέρετε πώς θα φύγετε από το σπίτι. Βροχές στη Βόρεια Ελλάδα ξεκινούν σήμερα. Θα έχουμε τους συνανθρώπους μας εκεί για να δούμε αν θα εξελιχθούν σε καταιγίδες όπως εκφράστηκαν κάποιοι φόβοι από κάποιους μετεωρολόγους. Συννεφιά στην κεντρική Ελλάδα, ενώ εδώ Αθήνα, Αττική, Περίχωρα. Στην Πελοπόννησο επίσης βλέπουμε βροχές. Ενώ με συννεφιά θα ξυπνήσει και θα κυλήσει και η μέρα και για την Κρήτη. Τους ανέμους τους βλέπετε, 5 στο Ιόνιο, 2 μέχρι 4 στο Αιγαίο. Ας δούμε και θερμοκρασίες σε κάποιες πόλεις, ενώ περιμένουμε από εσάς με μηνύματα να μας ενημερώσετε για το τι βλέπετε να δείχνει το θερμόμετρο του σπιτιού σας. Στην Αθήνα από 23 έως 29, στη Θεσσαλονίκη 16 με 28, ομπρέλα για διάβροχο θα βρέχει εκεί. Στα Γιάννενα 16 με 18, 22 μέχρι 23 βαθμούς θα έχει σήμερα η Πάτρα. Θα αλλάξει κάρτα να δούμε άλλες 4 πόλεις. Αλεξανδρούπολη 20 με 25 βαθμοί, στο Ηράκλειο 23 μέχρι 29. Φλόρνα 14 με 21 και Ρόδο 23 μέχρι 26. Εδώ στο στούντιο κάνει δροσιά. Έχει δροσιά. Είναι ανοιχτά τα αρκοντήσεων, είναι όλα στη θέση τους. Νεκρική σιγή, ευλάβεια, όλη στη δουλειά τους αφοσιωμένη. Εγώ στάζω από το άγχος, είναι φυσικό. Νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει τηλεθεατές και εγώ χρόνια ολόκληρα τώρα. Λοιπόν, θεωρητικά τώρα θα έπρεπε, αφού έχω πάρει και τόσο πολύ χρόνο για να σας κάνω μια εισαγωγή στην εκπομπή, θα έπρεπε να μπω στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Να δω ειδησιογραφία, να δούμε τι έγινε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, να δούμε τι πρόκειται να γίνει με τα μνημόνια και την Τρόικα, να δούμε τι θα πληρώνουμε αντί για ΕΤΑΚ, γιατί ενιαίο φόρο μας λέγανε, αλλά τελικώς ακόμη δεν τον έχουν ετοιμάσει. Να δούμε τι γίνεται στην παιδεία, να βάλουμε μέσα τον Υπουργό όμως.
Εγώ, ποδαρικό στην εκπομπή, θέλω να κάνω ξεχωριστό. Και όταν λέω ξεχωριστό, εννοώ ότι θέλω να κάνει ποδαρικό σε αυτή την εκπομπή για να στεριώσουμε, γιατί είναι και δύσκολη καιρή. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος, πολλά υποσχόμενος, δημιουργικός, να μην μασάει στις δυσκολίες, να έχει όραμα, να επιμένει, να μην τα βάζει κάτω όταν βλέπει πόρτες κλειστές, να μην στηρίζεται σε κανέναν παρά μόνο στα πόδια του, να μην κάνει πίσω όταν όλοι του λένε «Μα πού πας, θα φας τα μούτρα σου», να ελπίζει πάρα πολύ ψηλά, με τις δικές του δυνάμεις, να καταφέρνει να δημιουργεί πολύ ωραίο περιβάλλον και να παρασύρει και άλλους μαζί του προς μια καλή κατεύθυνση. Και τελικώς, για όλη του αυτή τη δουλειά, να αμείβεται με ένα εκπληκτικό βραβείο. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Να είναι και ωραίος τύπος. Και άντρας. Ή γυναίκα. Νομίζω δεν υπάρχουν τέτοιοι στην Ελλάδα. Λάθος. Με το δεξί θα μπει ο βραβευμένος καλλιτέχνης μας και καλεσμένος μας, ο Αλέξανδρος Αβρανάς. Καλώς τον και καλώς ήρθε.